στην πολυκλινική. Είχαν τους ασθενείς τους, όμως είναι εκτός συστήματος και τώρα πρέπει να βρουν άλλη στέγη, τουλάχιστον για ασθενείς που θα πρέπει να νοσηλευτούν. Πάμε στον πνευμονολόγο Χάρη Αρμεύτη, είναι ένας εξ αυτών. Κύριε Αρμεύτη, καλή σας μέρα. Καλημέρα σας. Τώρα είστε στο γραφείο σας, στην πολυκλινική ή κάπου αλλού? Όχι, εμείς ευτυχώς τα γραφεία μας στην πολυκλινική είναι εκτός, δηλαδή δεν υπάρχουν γραφεία εντός της κλινικής. Μάλιστα. Οπότε δεν επηρεάζουμε την αλλαγή. Ναι. Τώρα αυτή η αλλαγή βεβαίως επηρεάζει εσάς αλλά και τους ασθενείς σας. Γιατρέ, θέλετε να μας ενημερώσετε και βεβαίως τους ασθενείς που παρακολουθούν, που μπορεί για διάφορους λόγους να ήθελαν να επισκέπτονται την πολυκλινική και εσάς ή και άλλους συναδέλφους σας για ζητήματα υγείας ή και έπρεπε να νοσηλευτούν. Υπάρχουν και οι χρόνιοι ασθενείς. Αυτοί τι θα κάνουν τώρα? Είναι πολύ καλά τα ερωτήματά σας. Απλά να ξεκαθαρίσουμε ένα πράγμα για να καταλάβει ο κόσμος. Δυστυχώς στην Κύπρο, όταν έγινε ο νόμος για το ΓΕΣΥ, έγινε κάτι παράδοξο. Απέκλεισε το να μπορείς να υπάρχει ιδιωτική ιατρική εντός του συστήματος. Να. Τι σημαίνει αυτό το πράγμα? Σημαίνει ότι αν εγώ έχω μια επιθυμία να πάω ιδιωτικά ή έχω μια ασφάλεια ενδονοσοκομιακή, αυτή τη στιγμή, όπως έγιναν τα πράγματα, έχω πρόσβαση μόνο στο American Medical Center στη Λευκοσία. Πουθενά αλλού. Να. Και πόσος πληθυσμός έχει ενδονοσοκομιακή ασφάλεια? Είναι πάνω από 200.000. Άρα η παραδοξότητα είναι ότι πάνω από 200.000 κόσμος που διατηρεί για πολλά χρόνια ένα σχέδιο ενδονοσοκομιακής κάλυψης απαγορεύεται να το κάνει χρήση στο οποιοδήποτε. Είναι παράνομο να γίνει χρήση αυτού του σχεδίου στο οποιοδήποτε νοσηλευτήριο ή στον οποιοδήποτε γιατρό του ΓΕΣΥ. Και εδώ θέλω να τονίσουμε και κάτι που γίνεται, είναι μια παρανομία που πρέπει να την επισημάνουμε. Όταν κάποιος αποφασίζει να μπει στο ΓΕΣΥ, αποδέχεται ότι δεν δικαιούται να χρεώσει το δικαιούχο για υπηρεσίες που καλύπτει το σύστημα εκτός από τη συμπληρωμή. Δηλαδή, ναι, πέραν των 25 ευρώ είναι παράνομο. Ακούγονται συχνά περιπτώσεις που παράνομα γίνεται χρέωση ασφαλιών. Και αυτό είναι κάτι που πρέπει να μας προβληματίσει. Το πρόβλημα είναι ότι με αυτή την κίνηση που γίνεται... Ακούγεται και κάτι άλλο, γιατρέ, μια παρένθεση, ότι υπάρχουν και ασφαλιστικές που λένε ότι αυτά μπορείς να σου τα καλύψει από το ΓΕΣΥ και δεν τα καλύπτουμε εμείς, πήγαινε ζητά από κάποιον να κάνει τις αναλύσεις. Ναι. Αυτό εξηγεί και λίγο τη σιωπή, αν θέλετε, των ασφαλιστικών εταιριών για αυτή την κατάσταση, δηλαδή που μπαίνει ένα νοσηλευτήριο, το μοναδικό που υπήρχε, χωρίς να μας δίναν το δικαίωμα, αν θέλετε, μιας παράτασης όπως έχει δοθεί στη Λευκοσία για να μπορέσουμε να προετοιμάσουμε τη μεταστέγασή μας. Τώρα θα μου πείτε, γιατί δεν μπαίνετε όλοι στο ΓΕΣΥ? Να. Γιατί θεωρούμε ότι σε αυτό το σύστημα που με το σφαιρικό προϋπολογισμό που υπάρχει και χωρίς τον προγραμματισμό δεν μπορεί να αντέξει τους πάντες μέσα. Και όσο βάζει κλινικές το ΑΗ, θα πρέπει κάποτε να απαντήσει αν είναι σε θέση να πληρώνει ικανοποιητικά. Προσέξτε, γιατί είναι σφαιρικός ο προϋπολογισμός. Και όσο περισσότεροι μπαίνουν, τόσο λιγότερα λεφτά θα πιάνουν. Όταν πέφτει η αμοιβή στα νοσηλευτήρια, με μαθηματική ακρίβεια θα πέφτει η ποιότητα. Και θα δείτε σε λίγο χρονικό διάστημα ότι αυτοί που είναι σήμερα μέσα θα διαμαρτύρονται, γιατί με το ποσό που θα λαμβάνουν δεν θα μπορούν να είναι ποιοτικοί και να είναι και βιώσιμοι. Αυτό είναι κάτι που πρέπει να μας προβληματίσει όλη την κοινωνία, διότι το να πανηγυρίζουμε ότι βάλαμε τους πάντες μέσα και εξουδετερώνουμε τον ιδιωτικό τομέα, γιατί κακά τα ψέματα, αν υπάρχει μια επαγγελματική ομάδα που έχει πολεμηθεί από όλο το σύστημα, είμαστε ιδιώτες γιατροί που μείναμε εκτός και το παράδοξο είναι ότι αυτοί που μας πολεμούν έχουν όλοι από μια ιδιωτική ασφάλεια και όταν έχουν κάποιο πρόβλημα και θέλουν άμεση πρόσβαση, θα τους δείτε έξω από το American Medical Center να προσπαθούν να βρουν ένα κρεβάτι. Ναι. Εγώ θα θεωρούσα να είμαι... Και αυτοί όλοι, γιατρέ. Με συγχωρείτε. Αξιωματούχοι όλοι αυτοί που λέτε. Ναι. Ναι. Άρα όταν πάμε στην Βουλή και λέμε δώστε μας μία παράταση και μας λένε ότι θα επηρεάσετε την φιλοσοφία του συστήματος, αλλά την ίδια ώρα αυτοί ήδη που δεν μας δίνουν την παράταση δεν αποδέχονται να πάνε να μπουν στη γραμμή μαζί με τον κόσμο γιατί θα έχουν μια ιδιαίτερη αντιμετώπιση, νομίζω αυτό είναι... Εκτός από υποκρισία, είναι λαϊκισμός. Ναι. Και είμαστε εμείς οι γιατροί που μείναμε εκτός αυτή τη στιγμή θύματα του λαϊκισμού που διαχρονικά το γνωρίζουμε όλοι ότι επικρατεί στην Κύπρο. Λαϊκίζουμε για τον κόσμο, αλλά για την προσωπικό μας συμφέρον, για την πάρτη μας, θέλουμε να έχουμε άμεση πρόσβαση και το καλύτερο.
Μάλιστα. Τώρα, Γιάντρε, έχετε απόλυτο δίκιο σε αυτά που λέτε. Δεν πρόκειται να αντιωθώ. Τα πιστεύω και εγώ και τα αναδεικνύω τώρα. Όμως, υπάρχει αυτή η εξέλιξη. Η Πολυκλινική Υγεία έχει αποφασίσει και είναι εντός του Γενικού Συστήματος Υγείας. Άρα, δεν μένει, λέτε, άλλο νοσηλευτήριο πέραν αυτού στην Λευκωσία. Άρα, θα πάτε εκεί για οτιδήποτε χρειάζεται ενδονοσοκομιακή περίθαλψη. Ή είστε τόσοι και αρκετοί για να κάνετε μια δική σας κλινική εκτός του συστήματος στη Λεμεσό? Αγαπητή μου κυρία Σάββαθ, υπάρχει σχεδιασμός για να γίνει κλινική στη Λεμεσό, απλά αυτό θα πάρει γύρω στα 18 μήνες, δύο χρόνια. Αντιλαμβάνεστε, το περιθώριο που ζητούσαμε είναι ένα μεταβατικό στάδιο. Τώρα, το πρόβλημα είναι ότι εμείς δραστηριοποιούμαστε στην πόλη της Λεμεσού, κοντά στους ασθενείς μας, αλλά αν κάποιος από τους ασθενείς μας επιθυμεί να νοσηλευτεί και να τον έχουμε γιατροί που είμαστε εκτός, που αποφασίσαμε να μείνουμε εκτός και να είναι υπό την επίβλεψη τη δικιά μας, αναγκαστικά θα πρέπει να νοσηλευτεί στο American Medical Center στη Λευκωσία και θα αναγκαζόμαστε να δραστηριοποιηθούμε και στη Λευκωσία για να μπορούμε να αντεπεξέλθουμε. Υπάρχει ένας αριθμός γιατρών που ήδη μπήκε σε αυτή τη διαδικασία, αλλά υπάρχει και ένας άλλος σημαντικός αριθμός γιατρών που δεν επιθυμούσε την ένταξή του στο ΓΕΣΥ για τους δικούς τους λόγους, αλλά σε ένα εκβιαστικό περιβάλλον αναγκάζεται να ενταχθεί, γιατί είναι και θέμα βιωσιμότητας. Αντιλαμβάνεστε, όταν κάποιος συνάδελφος δραστηριοποιείται σε μία πόλη εδώ και πολλά χρόνια, είναι εξαιρετικά δύσκολο να γίνεται αυτή η μετάβαση από τη μία πόλη στην άλλη, ειδικά για θέματα υγείας που ο χρόνος είναι ένας σημαντικός παράγοντας. Διότι έχουμε, γιατρέ, και εξού και η σημερινή μας έτσι συζήτηση, ασθενείς, είτε είναι καρκινοπαθείς, είτε αυτοί που σήμερα πρέπει να μεταβούν στην Πολυκλινική Υγείας, είχαν προκαθορισμένο ραντεβού ή θα πρέπει να νοσηλευτούν, να κάνουν κάποια θεραπεία σε κάθε περίπτωση. Τι θα κάνουν αυτοί τώρα, όταν ο γιατρός τους... Αυτό είναι πολύ καλό ερώτημα. Εδώ έχουμε εγκυμονούσες που είναι έτοιμες για το κεντό. Ο γιατρός τους αποφάσισε να μείνει εκτός και δεν δόθηκε, ας πούμε, μια διευκόλυνση για κάποιες ημέρες. Ξέρετε, υπάρχει και μια τάση έτσι εκδίκησης. Και το έχουμε στην Κύπρο, όταν δεν ακολουθούμε την πλειοψηφία και ακολουθούμε μια δική μας πορεία με όλο το τίμημα που υπάρχει, γιατί είναι ένα, νομίζω, συνταγματικό μας δικαίωμα να αποφασίσουμε τον τρόπο που θέλουμε να εργαστούμε. Είναι απέτηση των ασθενών μας να μπορούν να έχουν πρόσβαση σε εμάς. Γιατί η διαφορά, και εδώ δεν νομίζω πρέπει να το τονίσουμε και το αναδείξουμε, του ιδιωτικού τομέα σε σχέση με το ΓΕΣΥ είναι ότι ο ιδιωτικός τομέας έχει άμεση πρόσβαση. Δεν περιμένεις ούτε μια μέρα. Καλύτερα θα έπρεπε να διατηρήσουν τον ιδιωτικό τομέα, να δημιουργηθούν συνθήκες υγιούς ανταγωνισμού, γιατί αυτή τη στιγμή υπάρχει ένα μονοπόλιο. Ναι. Σε αυτή την εξέλιξη, γιατρέ, έχετε απευθυνθεί στην Επιτροπή Προστασίας του Ανταγωνισμού ή έχει απορρίψει τα όποια αιτήματά σας? Εμείς πήγαμε σε όλα τα... χρησιμοποίησαμε όλα τα νόμιμα μέσα, τους θεσμούς. Αρχικά πήγαμε στη Βουλή με την πρόταση του Πανίκου Λεωνίδου να μας δώσουν μία παράταση. Ναι. Εκεί στην ουσία δεν συζητήθηκε. Μετά πήγαμε στην Επιτροπή Προστασίας Ανταγωνισμού και είπαμε ότι δεν έχουμε εναλλακτική επιλογή. Έχουμε μια μακροχρόνια σχέση οικονομικής εξάρτησης και η πρώτη απόφαση το να μας δοθεί αυτή η παράταση ή καλύτερα θα ήταν η αναστολή της ένταξης μέχρι να δούμε τι θα κάνουμε, ήταν ότι θεωρεί η Επιτροπή Προστασίας Ανταγωνισμού, αν κατάλαβα καλά την έκθεσή της, ότι η εναλλακτική επιλογή για τους πολίτες της Λεμεσού και για τους γιατρούς της Λεμεσού είναι το American Medical Center στη Λευκωσία. Ναι. Τώρα, γιατρέ, επειδή παίρνω και μηνύματα που λένε ότι είναι πολλά τα λεφτά και ότι η μεσαία τάξη και τα χαμηλότερα στρώματα είναι πολύ ευχαριστημένα με το ΓΕΣΥ και αν δεν υπήρχε ΓΕΣΥ δεν θα μπορούσαμε να είχαμε προσβάσεις. Και εγώ συνυπογράφω και δώσαμε μάχη για να γίνει το ΓΕΣΥ. Αλλά από πλευρά σας εσείς λέτε το άλλο, ότι υπάρχουν άνθρωποι που έχουν ασφάλειες, που έχουν να πληρώσουν και θέλουν να πηγαίνουν σε ιδιώτες γιατρούς και είναι εκτός συστήματος, που είναι καλό και για το υπόλοιπο ΓΕΣΥ, έτσι ώστε να υπάρχουν περισσότερες επιλογές για τους ασθενείς που δεν έχουν να πληρώσουν. Αλλά τώρα, έτσι όπως εξελίσσεται το πράγμα, είναι μια κατευθυνόμενη κατάσταση προς ένα φορέα. Μένετε εσείς εκτός και ειδικά οι ασθενείς όμως που είχαν μάθει μαζί σας. Απλά το επιχείρημα εκείνο με τη Λευκωσία που είχε δοθεί μια παράταση, γιατρέ, το αντεπιχείρημα είναι ότι το γνωρίζατε εδώ και καιρό ότι αυτή θα ήταν εξέλιξη και οφείλατε να είχατε έτσι μια... Η απάντηση... Ναι. Η απάντηση σε αυτό είναι το γνωρίζαμε 2 μήνες και 25 μέρες. Ναι. Λοιπόν, επίσημα.
Στο αυτό το ερώτημα, γιατί εμείς είμαστε υπέρ του ΓΕΣΥ και ίσως να είμαστε περισσότερο υποστηρικτές του ΓΕΣΥ από ορισμένους άλλους. Γιατί σε όλα τα συστήματα στον κόσμο το ένα ποσοστό του ιδιωτικού τομέα υπάρχει για να στηρίζει το σύστημα. Τι σημαίνει με αυτό το πράγμα? Τι είναι η φιλοσοφία του ΓΕΣΥ? Η φιλοσοφία του ΓΕΣΥ είναι να πληρώνουμε όλοι την συνεισφορά μας για να υπάρχει στο ταμείο χρήμα διαθέσιμο για το φτωχό τον κόσμο. Να. Όταν αυτή τη στιγμή έρχεσαι και τους βάζεις τους πάντες μέσα, για αυτούς που μπορούν να πληρώνουν ή αυτούς που επιλέγουν να πληρώνουν ή αυτούς που επέλεξαν τόσα χρόνια να έχουν μια οικονομική, να έχουν μια ιδιωτική ασφάλιση ενδονοσοκομιακή, να. Στην ουσία αυτό είναι πλήγμα στο ΓΕΣΥ. Γιατί αυτοί όλοι που πλήρωναν τόσα λεφτά ιδιωτικά και έμεναν λεφτά στο ταμείο για το φτωχό τον κόσμο, τώρα τους βάζεις όλους να παίρνουν από αυτό το ταμείο και δεν ξέρω πόσο αντέχει αυτό το ταμείο, γιατί εγώ θα κάνω μια πρόβλεψη. Σύντομα θα χρειαστεί να πάμε στο Υπουργείο Οικονομικών για να αυξηθούν οι εισφορές. Διότι το ΓΕΣΥ, κατά την ταπεινή μου άποψη, αν λάβουμε υπόψη ότι τα δημόσια νοσηλευτήρια λαμβάνουν κρατική ενίσχυση εκατοντάδων εκατομμυρίων και σε κάποια φάση αυτή η κρατική ενίσχυση θα πρέπει να σταματήσει, τότε εκεί θα δούμε το πραγματικό πρόβλημα. Mm-hmm. Γιατί βλέπουμε μια κατάσταση η οποία εξελίσσεται με έναν ανησυχητικό τρόπο. Ο καθένας διαβεβαιώνει ότι δεν υπάρχει πρόβλημα, αλλά από την εμπειρία μας ως πολίτες αυτού του τόπου είναι ότι σε παρόμοιες καταστάσεις και στο παρελθόν μας διαβεβαίωναν οι πάντες ότι δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα μέχρι μια μέρα που τα χάσαμε τα πάντα. Μάλιστα. Τώρα, γιατρέ, επειδή θα πει κανείς ότι είναι δικαίωμα της κλινικής που σας φιλοξενούσε ή που σας στεγάζε, δεν ξέρω αν είστε εκ των μετόχων, όπως είχαμε και σε άλλες κλινικές στη Λευκοσία, που αναγκάστηκαν να βγουν και ήδη οι μετόχοι μιας κλινικής. Είναι δικαίωμα. Τώρα, το θέμα είστε εσείς, τι θα κάνετε και τι θα γίνουν οι δικοί σας ασθενείς. Γιατρέ, σήμερα είχατε τηλεφωνήματα από ασθενείς σας που ρωτούσαν τι θα γίνει, πού θα πάμε. Υπάρχει μια έντονη ανησυχία. Ναι. Στους πολίτες της Λεμεσού, αλλά να σας πω κάτι, δεν λένε ότι δεν είναι δικαίωμα της κλινικής. Να. Εμάς η ένστασή μας ότι οι 2 μήνες και 25 μέρες για ένα συνεργάτη που είναι 30 χρόνια και έχει δει επαγγελματική του στέγη, δεν είναι χρονικό διάστημα το οποίο θεωρείται εύλογο. Να. Οπότε ζητήσαμε εύλογο χρονικό διάστημα προειδοποίησης. Εδώ νοικιάζουμε ένα σπίτι, δεν μας πληρώνουν το ενίκιο και δεν έχουμε κανένα δικαίωμα αυτού που το σπίτι δεν νοικιάζουμε, κάνουμε να. Έξω. Έχουμε ένα επαγγελματία υγείας που δραστηριοποιείται σε ένα χώρο εδώ και 30 χρόνια και τον εκβιάζουμε και του λέμε ή θα μπεις μέσα στο σύστημα με τους δικούς μου όρους ή θα φύγεις από εδώ. Να. Οπότε εμείς επιλέξαμε ότι επειδή δεν δεχόμαστε ως γιατροί ούτε να μας εκβιάζει κανένας, ούτε να μην διαπραγματευόμαστε αυτό που κάνουμε, ότι αποφασίσαμε να αποχωρήσουμε. Γιατί να. Θεωρούμε ότι δυστυχώς, και το λέω με τα λύπης μου, ότι το ΓΕΣΥ έχει μετατραπεί σε μια λογιστική πράξη. Και η ιατρική δεν μπορεί να είναι ποτέ λογιστική πράξη. Έχεις να κάνεις με ασθενείς, ο χρόνος νοσηλείας θα πρέπει να είναι ο αναγκαίος και δεν μπορεί να έρχεται το νοσηλευτήριο να σου λέει σε 2 ή 3 μέρες ο ασθενής πρέπει να φύγει, γιατί αν μείνει την τέταρτη μέρα θα εισπράξω από το σύστημα λιγότερα. Αυτό που μας λέτε τώρα είναι, αντιλαμβάνουμε, θα είναι και η καθημερινότητα εκεί. Αυτό γίνεται νομίζω και νομίζω υπάρχουν πολλά παραδείγματα και νομίζω είναι καιρός να παραμερίσουμε όλοι μας τα συθήματα, τον λαϊκισμό. Ας κάνουμε μια σοβαρή συζήτηση για το μέλλον του τομέα της υγείας στην Κύπρο, γιατί νομίζω και εγώ το ακούω πολύ συχνά, γιατρέ. Είπαμε, ήμασταν υπέρμαχοι, δώσαμε το είναι μας για να υπάρξει αυτό το σύστημα, αλλά καλό είναι να δούμε πού είναι τα προβλήματα, διότι όσο περνάει ο καιρός, ακούω περισσότερο τους επαγγελματίες υγείας και έντος του συστήματος να λένε ότι δεν πάμε καλά, κάτι πρέπει να αλλάξει. Να το δούμε και με τον Οργανισμό Ασφάλισης Υγείας και δεν γίνονται αυτές οι συζητήσεις στη Βουλή με ανθρώπους που δεν ξέρουν, δεν χρησιμοποιούν το σύστημα για να έχουν και ιδία ανάποψη σε κάθε περίπτωση, αλλά εκεί που πρέπει, στα όργανα που πρέπει να γίνει αυτό. Ακόμη και με στις σκέψεις στο Προεδρικό, κύριε Αρμεύτη. Να σας πω κάτι τελευταίο, γιατί με στενοχωρεί. Όταν μιλάμε σε προσωπικό επίπεδο με πολιτικούς αξιωματούχους, μας βρίσκουν δίκαιο. Όταν δουν μπροστά τους δημοσιογράφο, αλλάζει η ρητορική και μιλούμε για τη φιλοσοφία του συστήματος. Ποια είναι η φιλοσοφία του? Δεν είμαστε εναντίον του συστήματος. Το πληρώνουμε το ΓΕΣΥ και εμείς είμαστε δικαιούχοι. Κάναμε μία συνειδητή επιλογή, με κόστος. Ναι. Είχαμε και εμείς την ευκαιρία να ενταχθούμε και να ενταχθούμε από τους πρώτους και να λαμβάναμε και μεγάλα υπέρογκα ποσά εξωπραγματικά για την Κύπρο. Εμείς τουλάχιστον είμαστε από αυτούς που αυτά που λέγαμε πριν την έναρξη του ΓΕΣΥ τα κάναμε πράξη. Και μας τιμωρεί
το κράτος, η πολιτεία, η κυβέρνηση, η Βουλή, γιατί δεν ακολουθήσαμε αυτό που ακολούθησαν οι υπόλοιποι. Νομίζω επιτέλους σε αυτόν τον τόπο πρέπει να μάθουμε να σεβόμαστε τις επαγγελματικές ομάδες και όχι να τις θυμόμαστε όταν τις έχουμε ανάγκη. Ναι. Γιατί η αντιμετώπιση από την πολιτεία την περίοδο του COVID, όταν θέλαν κάποιους να τρέξουν να βοηθήσουν, ήταν τελείως διαφορετική. Ναι. Ευχαριστώ πολύ, γιατρέ. Σας χαιρετώ. Καλά. Καλή συνέχεια. Τώρα, μένουμε στα της υγείας και πάμε να ακούσουμε...